Στη νότια Ουκρανία έχει φτάσει η ώρα της συγκομιδής. Όμως μέχρι στιγμής οι ιδιοκτήτες αυτών των χωραφιών έχουν καταφέρει να μαζέψουν μόνο ρωσικές βόμβες. Η Νάντια Ιβάνοβα έχει 100 στρέμματα με σιτηρά κοντά στο Μικολάιβ. Τον περασμένο Μάρτιο, κατά την προέλασή τους, τα ρωσικά στρατεύματα κατέστρεψαν μέρος της οδειάς και τμήμα των εγκαταστάσεων. Πλέον η Ιβάνοβα νιώθει μόνη και αβοήθητη. Πρώτα απ' όλα είναι αδύνατο να πουλήσει σιτηρά. Επίσης δεν υπάρχουν χρήματα για να επιδιορθώσουμε την μονάδα επεξεργασίας που έχει υποστεί ζημιά. Όμως και οι εργάτες που συνήθως μας βοηθούν με τις επισκευές δεν μένουν στο Μικολάιβ. Εμείς βρισκόμαστε πολύ κοντά στο πεδίο της μάχης, οπότε όλοι φοβούνται και δεν έρχονται. Η Ιβάνοβα δίνει δουλειά σε 76 άτομα. Πριν τον πόλεμο η παραγωγή μπορούσε να ξεπεράσει τους 12.000 τόνους σιτηρών τον χρόνο. Στις αποθήκες έχουν απομείνει 2.000 τόνοι από την περσινή σεζόν. Όμως το σιδηροδρομικό δίκτυο έχει καταστραφεί, ενώ τα πλοία μπορεί να δεχθούν επίθεση από τους Ρώσους. Ο ΙΕ κάνει λόγο για μια παγκόσμια επισιτιστική κρίση, στην οποία ο πόλεμος στην Ουκρανία παίζει κεντρικό ρόλο. Ο αριθμός των ανθρώπων που βρίσκονται σε επισιτιστική ανασφάλεια θα αυξηθεί από 276 σε 323 εκατομμύρια. Η Μισελ Μπασελέ δήλωσε ότι οι άμαχοι στην Ουκρανία βιώνουν φρικιαστικές στιγμές. Η ύπατη αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα ανακοίνωσε πως δεν θα διεκδικήσει δεύτερη θητεία.